Έχω κοντά μου τον προπονητή του Παλαιού Φαλήρου, τον Αντρέα Ματζούνη. Αντρέα, κερδίσατε στα πέναλτι τα Σούρμενα με 4-3. Προκριθήκατε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι παίρνει ψυχολογία η ομάδα, νομίζω, εν όψει και τη συνέχεια του πρωταθλήματος, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα. Έχω ξαναπεί ότι είμαστε μια νέα ομάδα. Πολλοί ποδοσφαιριστές παίζουν για πρώτη φορά στην Αλφα Αθηνών. Είχαμε πάθει ένα στραπάτσο με τους Τράχωνες, παρουσιάσαμε μια εξαιρετική εικόνα με τη Διάνα και σήμερα με μια από τις παραδοσιακά καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και παίζοντας χωρίς βασικούς για μας κάποια παιδιά, παρουσιάσαμε μια εξαιρετική εικόνα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το έχουμε τελειώσει το μάτς και από την κανονική διάρκεια και από την παράταση βάσει των ευκαιριών. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε από το 75 με 10 παίχτες. Η προσπάθεια είναι καταπληκτική των παιδιών. Αποκτά πολύ μεγάλη αξία η νίκη μας, γιατί έγινε επί μιας ομάδας που για πολλά χρόνια πρωταγωνιστεί στην Αθήνα. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ξαναλέω ότι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι βγάλαμε μια καλή εικόνα. Μπορεί και να χάναμε, την ίδια άποψη θα είχα για τους παίχτες μου. Είναι καλό που σιγά σιγά ο Γιαννακόπουλος, που δεν έχει παίξει καθόλου, μπήκε λίγο. Βάλαμε και τον Άγιο τον Μπασά να μας βοηθήσει με την εμπειρία του. Νομίζω, όπως λέω εγώ, ότι είμαστε σήμερα μια κανονική ομάδα και ότι δικαιότατα πήραμε, παιδιά, την πρόκριση. Αυτό πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στα Σούρμενα για την άψογη φιλοξενία, για την ποιότητα που έχει σαν ομάδα με τον προπονητή, που είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά στην Αθήνα και προπονητικά. Και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Κότσε, αν ερχόταν ο αποκλεισμός στην παράταση στα πέναλτι, θα υπήρχε ικανοποίηση πάλι? Σας το είπα, μεγάλη ικανοποίηση, όπως όταν τελείωσε το μάτς με τη Διάνα που χάσαμε. Ήμουνα υπερήφανος, γιατί πάντα κριτική πρέπει να γίνεται τηρουμένων των αναλογιών και με τον αντίπαλο που παίζεις και εσύ ποιος είσαι, οπότε να είσαι στη σωστή βάση. Μπήκα μέσα με τη Διάνα και ήμουνα τόσο χαρούμενος σαν να είχαμε κερδίσει. Διότι όταν η Διάνα βάζει αλλαγή το φάρο και εγώ βάζω το τζανκολάρι, οπότε καταλαβαίνετε μετά τα μεγέθη στην κατηγορία. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα αυτό που μας έκανε να πάμε στην επιτυχία είναι η μεγάλη προσπάθεια και ότι τακτικά 120 λεπτά δεν ρισκάραμε ποτέ. Σαββατοκύριακο τώρα, πρωτάθλημα, coach. Ήρθε η ώρα για την πρώτη νίκη της ομάδας σου. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Παίζουμε με το Χαϊδάρι. Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Θα πρέπει αυτές τις δύο μέρες να διαχειριστούμε την κούρασή μας, γιατί δεν έχουμε, όπως είδατε κι εσείς, μεγάλη ποσότητα σε ρόστερ. Είναι ένα μάτς με μία από τις καλές ομάδες της Αθήνας. Σίγουρα όμως δείξαμε ότι σε αυτά τα δύο μάτς πια κάποια ομάδα για να μας κερδίσει θα πρέπει να βγει από το παιχνίδι και να είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Αυτό.